Ο επόμενος κώδικας που θα δούμε είναι ο κώδικας PRIMES υλοποιημένο σε σεσυριακά. Υπενθυμίζω ότι ο σκοπός του κώδικα είναι να εκτυπώσει το άθροισμα των πρώτων αριθμών που βρίσκονται στο διάστημα 0 μέχρι τον αριθμό που προκύπτει το 128 επί το m μας. Αρχικά κάνουμε include τη βιβλιοθήκη astdo.h για τις συναρτήσεις εισόδου και εξόδου και τη βιβλιοθήκη time.h που θα μας δώσει τις συναρτήσεις για την καταμέτρηση του χρόνου. Στη συνέχεια δηλώνουμε τη συναρτήση που θα ελοποιήσουμε ε, μετά τη main. Μέσα στη main αρχικοποιούμε τον is128, e αρχικοποιούμε τη μεταβλητή m ε, με τον αριθμό μητρώου μας, το δικό μου είναι 1347, Τη μεταβλητή Total Sum, την οποία, στην οποία μέσα θα βάλουμε το άθροισμα, θα δημιουργήσουμε το άθροισμα και μία account την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε ως μετρητή στη for. Μετά κάνουμε καταμέτρηση του χρόνου και την αποθηκεύουμε στη μεταβλητή Start Time. Ξεκινάει ο παναληπτικός βρόχος for, ο οποίος θα τρέξει από 0 μέχρι νη επί αέμ με βήμα κατά 1. Αυτό που κάνει αυτή, αυτός ο βρόχος είναι να παίρνει κάθε αριθμό που βρίσκεται μέσα σε αυτό το διάστημα, να τσεκάρει αν είναι prime αριθμό και αν είναι prime αριθμό, η συνάρτηση θα μα επιστρέφει 1 και θα κάνει την πρόσθεση μέσα στο count. Πριν ξεκινήσουμε την επεξήγηση τη συνάρτηση check prime και την κάθε γραμμή του κώδικα, θέλω να αναφέρω το εξή. Εκτό από το 2 και το 3 που ξέρουμε ότι είναι πρώτοι αριθμοί, όλοι οι υπόλοιποι πρώτοι αριθμοί είναι τη μορφή 6 επί κάπα. ΣΥΝ πλην 1. Όταν καλέσουμε τη συνάρτηση check prime με έναν αριθμό, αυτή θα ελέγξει. Αν ο αριθμό είναι μικρότερο ίσω του 1, τότε θα μα επιστρέψει 0. Γιατί γνωρίζουμε ότι αριθμοί μικρότεροι του 1 σίγουρα δεν είναι primes. Αν ο αριθμό είναι μικρότερο ίσω του 3, θα μας επιστρέψει 1. Αυτό σημαίνει ότι είναι prime. Γιατί όμω, γιατί από τη στιγμή που πέρασε τον πρώτο έλεγχο, στην ουσία με αυτή τη γραμμή του λέμε αν είναι 3 ή 2. Και το 3 και το 2 είναι πρώτοι αριθμοί, οπότε ο αλγόριθμος θα επιστρέψει 1. Στη συνέχεια, για να μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό των διαιρέσεων, τσεκάρουμε αν ο αριθμό είναι άρτιος, γιατί αν είναι άρτιος, είπαμε ο μόνος άρτιος είναι το 2, και αν διαιρείται με το 3, γιατί αν η διαιρέση με το 3... Ε, δεν έχει υπόλοιπο σημαίνει ότι διαιρείται ακριβώ και με το 3, άρα δεν είναι πρώτο αριθμό, οπότε επιστρέφει 0. Στη συνέχεια, επειδή είπαμε ότι είναι τη μορφή 6 επί κάπα συν πλην 1, αυτό είναι ο λόγο που το Ι ε, ξεκινάει από 5. Και εδώ πέρα έχουμε γράψει Ι επί Ι μικρότερο ίσο του ναμ. Αυτό στην ουσία ισοδυναμεί με το αν βάζαμε το Ι να είναι μικρότερο ίσο της τετραγωνικής ρίζας του αριθμού μας, του ΝΑΜ. Και αυτό το κάνουμε γιατί σε περίπτωση που το Ι είναι μεγαλύτερο από την τετραγωνική ρίζα του αριθμού, σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαιρέτης που να το διαιρεί ακριβώς. Οπότε γλιτώνουμε πάρα πολλέ διαιρέσεις, υπολογίζοντα μέχρι την τετραγωνική ρίζα του ΝΑΜ. Στη συνέχεια, ο έλεγχος που κάνουμε είναι ο εξή. Λέμε, Εάν ο αριθμός μας διαιρείται στην πρώτη επανάληψη με το 5, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πρώτος. Και πάει κατευθείαν και κάνει return 0. Παρ' όλα αυτά, αν έχει υπόλοιπο η διαιρέση με το 5, τότε θα κάνει με το 7. Θα κάνει τον αριθμό μας μόντουλο 7. Γιατί είναι γιώτας συν 2, έτσι. Στην πρώτη επανάληψη έχουμε 5. Οπότε, αν και εκεί υπάρχει, ε, αν και εκεί υπάρχει υπόλοιπο, τότε δεν θα επιστρέψει 0 θα ανεβεί βήμα κατά 6 και θα συνεχίσει. Και θα, θα γίνεται αυτό το πράγμα επαναληπτικά. Δηλαδή, στην πρώτη θα ελέγξει, θα διαιρέσει με το 5 και το 7, μετά θα κάνει 5 συν 6, 11 και θα ελέγξει με το 11 ή το 13. Γιατί 6 και 6, 12, και είπαμε ε, ότι είναι ε, 6 επί k, στη δεύτερη επανάληψη επί 2, συν clean, ε, 1. Όταν τελειώσει αυτός ο βρόγχος και δεν έχει βρει κάποιον αριθμό που να το διαιρεί ακριβώ, τότε αυτό σημαίνει ότι ο αριθμό μα είναι πρώτο. Οπότε μετά την επαναληπτική for που θα φτιάξουμε το total sum, παίρνουμε ξανά τον τρέχον χρόνο, κάνουμε την αφαίρεση end time start time δια clocks per sec για να βγει σε δευτερόλεπτα, στο execution time και τα κάνουμε print ε, στο χρήστη. Και αυτός ήταν ο κώδικας prime υλοποιημένος σε σε Το επιθυμητό αποτέλεσμα για το δικό μου αλφαμί για το 1347 είναι το range είναι από 0 μέχρι 172.416 και το αποτέλεσμα θα έπρεπε να είναι 1 δισεκατομμύριο 284 εκατομμύρια 771.961. Το, κώδι, το, κώδικα μας τον κάνουμε compile με την εντολή GCC, το όνομα του αρχείου, Παύλα Wall για τυχόν errors και με το Παύλα Όμικρον δείχνουμε πού θα αποθηκευτεί το εκτελέσιμο που μόλις παράξαμε. Αφού κάνουμε compile το πρόγραμμα, το τρέχουμε με την εντολή τελεία, κάθετος και το όνομα ε, του εκτελέσιμου. Στην έξοδο βλέπουμε prime number sum for range 0 έως 172.416 που το περιμέναμε να είναι ίσο με 1 ,284, Εκατομμύρια, που είναι ακριβώς αυτό που περιμένουμε. Ο επόμενος κώδικας που θα δούμε είναι ο κώδικας Prime υλοποιημένο σε Python σηριακά. Αρχικά κάνουμε import τη βιβλιοθήκη time που θα μας δώσει τις συναρτήσεις για την καταμέτρηση του χρόνου. Στη συνέχεια υλοποιούμε τη συναρτήση ε, check prime, η οποία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που υλοποιήσαμε πριν. Απλά είναι διαφορετική η σύνταξή τη επειδή γράφουμε σε Python. Αν θέλετε κάποια πιο αναλυτική επεξήγηση από αυτή που θα κάνω τώρα για τη λογική που υπάρχει πίσω από τον κώδικα τη συνάρτηση, επιστρέψτε το βίντεο στην πρώτη υλοποίηση τη συνάρτηση που έκανα στον κώδικα Prime στη σεσηριακά. Αρχικά ελέγχουμε αν είναι μικρότερο από 1. Στη συνέχεια ελέγχουμε αν είναι ε, μικρότερος ίσω με 3, δηλαδή άμα είναι 3 ή 2, γιατί αν είναι 3 ή 2 θα είναι πρώτος αριθμός οπότε θα επιστρέψει true. Μετά ελέγχουμε αν είναι, αν είναι άρτιος ο αριθμός ή αν, είναι, αν διαιρείται με το 3 γιατί αν ισχύει ένα από τα δύο σημαίνει ότι δεν είναι πρώτος οπότε return false. Στη συνέχεια τρέχει ο επαναληπτικός βρόχος για i μικρότερο της τετραγωνικής ρίζας του num ή το i στο τετράγωνο μικρότερο ίσο του num στην οποία γίνεται έλεγχος για τις διαίρεσεις του αριθμού με το J αν υπάρχει υπόλοιπο ή όχι και αν υπάρχει υπόλοιπο της διαίρεση του αριθμού με το Y συν 2. Γιατί αν η διαίρεση στο ένα από τα δύο είναι ακριβής, τότε return false, εάν όχι, κάνει τον επαναληπτικό βρόχο μέχρι να τελειώσει με βήμα 6 και αν δεν βρει κάποιον αριθμό που να τα διαιρεί ακριβώς, επιστρέφει true. Στη συνέχεια έχουμε τη συνάρτηση main όπου αρχικοποιούμε ε, τη μεταβλητή νη 128 και τη μεταβλητή AM στο, με το AM μας και την total sum την αρχικοποιούμε γιατί θα τη χρειαστούμε στη συνέχεια του προγράμματος. Παίρνουμε το χρόνο στη μεταβλητή start time με τη συνάρτηση time.time .time, και μετά ξεκινάει επαναληπτικός βρόχος που θα τρέξει από 0 μέχρι το νι ε, επια Τσεκάρει αν ο αριθμός είναι prime, αν είναι prime, αν ισχύει, τότε ε, τον προσθέτει στο total sum, αλλιώς... Αν δεν ισχύει, δεν το προσθέτει και γίνεται αυτό το πράγμα επαναληπτικά για όλου του αριθμού. Στη συνέχεια, παίρνουμε το χρόνο και πάλι για να κάνουμε την αφαίρεση και να βρούμε το χρόνο που χρειάστηκε για να εκτελεστεί και τα εκτυπώνουμε. Αυτό ήταν ο κώδικα Prime, υλοποιημένο σε Python σηριακά. Για να τρέξουμε τον κώδικα, γράφουμε την εντολή Python και το όνομα του αρχείου. και βλέπουμε ότι μας εμφανίζεται ότι το prime, number, το prime number sum for range 0 μέχρι 172.416 είναι αυτό, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Αν παρατηρήσουμε και στην προηγούμενη εκτέλεση που κάναμε στον κώδικα C, είναι ακριβώς η ίδια αριθμή. Ο επόμενος κώδικας που θα δούμε είναι ο κώδικας primes υλοποιημένος σε MPI. Αρχικά κάνουμε include τη βιβλιοθήκη htdo.h που περιέχει τις συναρτήσεις εισόδου-εξόδου. Μετά κάνουμε include τη βιβλιοθήκη htdlib.h η οποία περιέχει τις συναρτήσεις γενικής χρήσης όπως είναι η malloc. Στη συνέχεια κάνουμε include την βιβλιοθήκη mpi.h η οποία περιέχει συναρτήσεις για το mpi και την time.h η οποία έχει τις συναρτήσεις της που θα μας δώσουν το χρόνο ώστε να κάνουμε την καταμέτρησή του. Στη συνέχεια δηλώνουμε τη συνάρτηση Check Prime που θα υλοποιήσουμε μετά τη Main και ξεκινάμε το Main πρόγραμμά μας. Αρχικά με την MPI Init κάνουμε αρχικοποίηση του MPI. Στη συνέχεια δηλώνουμε κάποιες μεταβλητές που θα χρειαστούμε για την καταμέτρηση του χρόνου και τις μεταβλητές Rank και Size που με τις ε, συναρτήσεις mpi.com.rank και mpi.com.size θα πάρουμε το rank και το size αντίστοιχα. Αυτές και οι δύο συναρτήσεις πρώτο όρισμα έχουν τον mpi.com.word που είναι ο communicator που έχει το mpi ε, για, να, για να επικοινωνούν οι διεργασίες μεταξύ τους και τη μεταβλητή στην οποία θα αποθηκεύσει το rank και το size αντίστοιχα. Στη συνέχεια αρχικοποιούμε τον is128 και το am σε 1347 εγώ εσείς με το am σας και φτιάχνουμε το end range, δηλαδή το πόσα στοιχεία θα επεξεργαστούμε. Στη συνέχεια φτιάχνουμε το chunk size, το οποίο είναι end range δια size, δηλαδή το πόσα στοιχεία θα επεξεργαστούμε, δια του πόσες διεργασίες έχουμε, ώστε να μοιράσουμε τη δουλειά στι ε, στις διεργασίες. Αν αυτή η διαίρεση έχει κάποιο υπόλοιπο, τότε αυτό το υπόλοιπο αποθηκεύεται στο reminder, ώστε να το προσθέσουμε μετά σε κάποιες διεργασίες, για να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια κάνουμε τη δέσμευση μνήμη για το count. Στην ουσία δημιουργούμε ένα πίνακα count που θα είναι int και θα έχει μέγεθος size επί size of int. αρχικοποιούμε το, count, το πίνακα counts, του δίνουμε τις, για όλες τις τιμές του οι οποίες θα είναι όσες είναι οι το chunk size. Και προσθέτουμε, στους, προσθέτουμε σε κάποιες διεργασίες, ανάλογα πόσο, αν το reminder είναι 2, ας πούμε, αν έχουμε 2 υπόλοιπο, Τότε ε, θα προσθέσει στα counts των πρώτων δύο ranks συν ένα, ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αμέσως μετά δεσμεύουμε μνήμη για τον πίνακα offset και ε, αρχικοποιούμε το offset 0 ίσον με 0 και εξηγώ γιατί το κάνουμε αυτό με ένα παραδειγματάκι που έχω φτιάξει. Εάν το range που θέλουμε να επεξεργαστούμε είναι το 0 μέχρι 20 και το τρέξουμε με 4 διεργασίε, αυτό σημαίνει ότι τα offsets και τα counts θα είναι 4. Δηλαδή οι πίνακε θα έχουν 4 θέσει. Το offset του 0 θέλουμε να είναι 0, γιατί στην ουσία από αυτόν τον πίνακα, από αυτόν εδώ πέρα τον πίνακα, από πού θα ξεκινάει να κάνει την καταμέτρηση το rank 0. Αυτό δείχνει το offset 0. Θέλουμε το, το offset 0 είναι το πρώτο, οπότε θα ξεκινάει από 0. Μετά με αυτήν εδώ πέρα τη 4, ξεκινάει από 1, γιατί το offset 0 το έχουμε αρχικοποιήσει ήδη. Ξεκινάει από 1 και μας λέει ότι το offset 1 θα είναι το offset του 0, δηλαδή το 0, Συν το count του 0, το οποίο το count του 0, στο παράδειγμά μας, αν διαιρέσουμε το 20 με το 4 είναι 5, οπότε το offset του 1 θα είναι 5. Στο offset του 2 θα γίνει offset του 2 ίσον offset του 1, το οποίο είναι 5, συν count ε, του 1, το οποίο και αυτό είναι 5, το offset του 2 θα είναι 10. Στην ουσία μας δείχνει μέσα από τον πίνακα από, ποια, ε, από ποιο σημείο του πίνακα θα ξεκινάμε ε, να μετράμε. Στη συνέχεια δεσμεύουμε μνήμη για τον πίνακα data2 που είναι ο πίνακας όπου θα στείλουμε τα δεδομένα ε, στα ranks. Με την εντολή int data1-0 ε, στην ουσία κάνουμε αρχικοποίηση ένα δίκτυ που αρχικά θα δείχνει σε ένα πίνακα, αρχικά δεν δείχνει πουθενά. Αμέσως μετά έχουμε ε, την αρχικοποίηση του πίνακα data1 που γίνεται με τη συνάρτηση malloc. Θα έχει μέγεθος end of range επί size of int γιατί ο πίνακας μας θα είναι int. Και με τη for αυτήν στην ουσία από 0 μέχρι end range, με βήμα κατά 1, θα παίρνει ο πίνακα ε, κάθε φορά το i. Δηλαδή θα πάρει 0, 1, 2, 3, μέχρι το end range. Γιατί εμεί θέλουμε όλα αυτά τα στοιχεία να τα επεξεργαστούμε, να δούμε αν είναι πρώτη αριθμή και να τα προσθέσουμε. Στη συνέχεια ξεκινάμε την καταμέτρηση του χρόνου. Παίρνουμε το παρόν χρόνο και το βάζουμε στη μεταβλητή start time. Στη συνέχεια έχουμε την MPI Scatter V, η οποία θα πάρει κάποια στοιχεία από τον πίνακα Data 1 και θα τα, θα τα στείλει στον Data 2. Υπενθυμίζω ότι τον Data 1 είναι στο rank 0 και τον Data 2 θα είναι σε κάποιο άλλο rank. Εξαρτάται με ποια διεργασία θα τρέχει. Μπορεί να είναι στο 2, μπορεί να είναι στο 3. Δηλαδή, όταν τρέχει το 3 rank θα είναι στο 3 rank. Όταν θα τρέχει στο 2 rank θα είναι στο 2 rank. Αλλά το στο Data 1 είναι στο rank 0. Παίρνει κάποια στοιχεία από τον Data 1. Για την ακρίβεια παίρνει count στοιχεία, δηλαδή το count είναι πόσα στοιχεία θα πάρει. Το offset είναι από πού ε, θα ξεκινήσει να πάρει count στοιχεία από το data 1, από τη μέση, από τη θέση 50, από τη θέση 100. Αυτό στην ουσία ορίζει το offset, το οποίο το δηλώσαμε πιο πάνω. MPI int είναι ο τύπος, ε, ο τύπος το στοιχείο που θα πάρει. Θα τα στείλει στο data 2, θα στείλει count rank στοιχεία, δηλαδή θα στείλει ε, για το κάθε rank είπαμε ότι μπορεί να είναι διαφορετικό το counts σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο στη διαίρεση όλων των στοιχείων δια της διεργασίας. Τι στοιχεία θα πάρει, θα πάρει στοιχεία int από το, από το rank 0 και η MPI world είναι ο communicator που χρησιμοποιεί ο MPI για να επικοινωνούν οι διεργασίες. Στη συνέχεια αρχικοποιούμε το partial sum και αυτή εδώ πέρα η for είναι η for με την οποία τσεκάρουμε αν ο αριθμός μας είναι πρώτος και αν είναι πρώτος το προσθέτουμε στο, στο partial sum. Δηλαδή θα τρέξει για counts rank φορές, δηλαδή για το κάθε rank. Πόσα είπαμε στοιχεία θα επεξεργαστεί. Άρα θα, θα το τρέξει για τόσες φορές. Θα κοιτάξει έναν έναν όλους τους αριθμούς αν είναι prime. Και αν είναι prime θα τα στέλνει στο partial sum και θα τα προσθέτει. Στη συνέχεια εκτυπώνουμε το partial sum ε, από το κάθε rank. Μετά δηλώνουμε το total sum. Μετά έχουμε την MPI reduce η οποία θα πάρει τα partial sum και θα τα προσθέσει όλα στο total sum. Τα ορίσματά της είναι τα εξής. Παίρνει το partial sum από κάθε ε, διεργασία. Η πρόσθεση θα γίνει στο total sum. Πόσα στοιχεία θα πάρει από το κάθε rank. Ένα, έναν αριθμό, το partial sum. Τι τύπου θα είναι, θα είναι τύπου int. Τι πράξη θα τα κάνει αυτά τα στοιχεία μέσα στο total sum. Θα τα κάνει πρόσθεση, γι' αυτό βάζουμε και mpi sum. Πού είναι το total sum, είναι στο rank 0 και MPI Com World είναι ο communicator που χρησιμοποιεί ο MPI. Με την MPI Barrier βεβαιωνόμαστε ότι όλα τα ranks έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο του κώδικα ώστε να συνεχίσει. Και μετά κάνουμε print το αποτέλεσμα που θέλουμε για το διάστημα που θέλουμε. Μετά ξαναπαίρνουμε και την καταμέτρηση του χρόνου, κάνουμε την αφαίρεση για να βρούμε το execution time και το κάνουμε ένα print. Και τέλος κάνουμε free τις μνήμες τις οποίες δεσμεύσαμε. Και Κάνουμε finalize το mpi. Τέλος έχουμε την check prime την οποία τη δηλώσαμε πάνω πάνω στο πρόγραμμά μας και την υλοποιούμε από κάτω. Η check prime έχει όρισμα έναν αριθμό που θα τον παίρνει και θα βλέπει άμα είναι πρώτος ή όχι. Άμα είναι μικρότερος ίσως του 1 αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πρώτος γι' αυτό και κάνει return 0. Αν είναι μικρότερο ίσως του 3, αφού έχει περάσει τον πρώτο έλεγχο, αυτό ο έλεγχο στην ουσία λέει αν ο αριθμό μα είναι το 2 ή το 3. Αν είναι το 2 και το 3 και οι δύο αυτοί αριθμοί είναι πρώτοι, οπότε θα κάνει return 1. Στην ουσία βλέπουμε αν ο αριθμό μα είναι άρτιο ή αν διαιρείται με το 3, γιατί αν είναι άρτιο ή διαιρείται με το 3, ακριβώ σημαίνει ότι δεν είναι πρώτο, οπότε return 0. Στη συνέχεια αρχικοποιούμε το γιώτα με 5 και κάνουμε μία while που θα τρέξει για γιώτα τετράγωνο μικρότερο ίσο ε, του αριθμού που έχουμε και αυτό γίνεται γιατί αν το γιώτα το y τετράγωνο είναι μεγαλύτερο του ναμ αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι διαιρέτες να, για να ελέγξουμε. Ελέγχουμε αν ο αριθμός διαιρείται με το γιώτα ακριβώς ή αν ο αριθμός διαιρείται με το γιώτα συν 2 ακριβώς. Αν, ισχύουν, αν ισχύει ένα από τα δύο κάνει return 0 και πηγαίνει με βήμα κατά 6 γιατί ξέρουμε ότι η πρώτη αριθμή εκτός του 2 και του 3 είναι της μορφής 6 επί K συν πλην 1. Γι' αυτό και όλες ξεκινάμε με γετσόν 5, γιατί, το γιώτα, γιατί στο πρώτο γετ αυτό εδώ πέρα είναι το 6, 6 επί 1 στην ουσία, μείον 1. Και το συν 2 είναι το 6 συν 1. Η δεύτερη επανάληψη θα πάει στο 5 και 6 στο 11. Και το 11 το οποίο είναι το 6 επί 2, δηλαδή 12, μείον 1, 11. Και η δεύτερο έλεγχο που γίνεται είναι για το 6 επί 2 συν 1, το οποίο είναι το 13. Όταν θα τελειώσει αυτό ο βρόχο και δεν βρει κανέναν αριθμό που να το διαιρεί, αυτό σημαίνει ότι ο αριθμό μα είναι πρώτο, γι' αυτό και κάνει return 1. Και αυτό ήταν ο κώδικα Primes υλοποιημένο σε C με MPI. Στη συνέχεια τρέχουμε τον κώδικά μας με την εντολή MPICC, το όνομα του αρχείου. Βάζουμε την παράμετρο Pavra Wall για τυχόν Warnings ή Errors και τη, με το in Pavla Omicron δείχνουμε το αρχείο στο οποίο θα αποθηκεύσει το εκτελέσιμο. Και στη συνέχεια τρέχουμε το πρόγραμμά μας με την εντολή MPI pavla.ni και τον αριθμό των διεργασιών που θέλουμε και τελεία κάθετος και το όνομα του εκτελέσιμου που μόλις δημιουργήσαμε. Βλέπουμε ότι το αποτέλεσμά μας είναι το επιθυμητό. Έχω τρέξει εδώ πέρα και το προηγούμενο κώδικα που φτιάξαμε σε Python Συριακά για να επαληθεύσουμε ε, τον αριθμό, βλέπουμε εδώ πέρα τα range ότι είναι σωστά από 0 μέχρι 43104 τρέχει το rank 0, μετά από 43104 μέχρι 86208 τρέχει το rank 1 και ούτω καθεξής. Και ο τελευταίος κώδικας που θα δούμε είναι ο κώδικας prime υλοποιημένο σε python με mpi. Αρχικά κάνουμε import τη βιβλιοθήκη numpy η οποία θα μας δώσει κάποιες συναρτήσεις που χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία και τη διαχείριση των πινάκων όπως είναι η np η NpInsert, η np, η NP και άλλες. Στη συνέχεια κάνουμε import την mpi4py που θα μας δώσει τις συναρτήσεις για το mpi και την βιβλιοθήκη time η οποία θα μας δώσει τις συναρτήσεις για την καταμέτρηση του χρόνου. Αρχικά δηλώνουμε και υλοποιούμε τη συνάρτηση checkprime Έχουμε τον πρώτο έλεγχο που ελέγχει αν ο αριθμό είναι μικρότερο ίσω του 1 και κάνει return false. Γιατί αν είναι μικρότερο ίσω του 1, πάει να πει ότι δεν είναι πρώτο. Περνάει στο δεύτερο έλεγχο αν είναι μεγαλύτερο του 1. Και λέμε ότι αν είναι μικρότερο ή ίσω του 3, δηλαδή στην ουσία αν είναι το 2 ή το 3, τότε return true, γιατί και το 2 και το 3 είναι πρώτοι αριθμοί. Στη συνέχεια με την if num modulo 2 ίσον ίσον 0 και με την num modulo 3 ίσον ίσον 0 ελέγχουμε αν ο αριθμός είναι άρτιος ή αν διαιρείται με το 3. Γιατί αν είναι άρτιος ή διαιρείται με το 3 αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πρώτο. Κυρίω γιατί εκτό από το 2 δεν υπάρχουν άλλοι άρτιοι αριθμοί που να είναι πρώτοι. Και αν διαιρείται με το 3, σημαίνει ότι έχει και τρίτο διαιρέτη εκτό από το 1 και τον εαυτό του. Οπότε δεν είναι πρώτο αριθμό. Μετά αρχικοποιούμε το Y με 5. Μετά τρέχει while για Y τετράγωνο μικρότερο ίσο του Νάμ. Και αυτό γίνεται γιατί αν το ε, I είναι μεγαλύτερο του της ρίζας του αριθμού, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλο i που μπορεί να είναι πιθανός διαιρέτης ώστε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε αν ο αριθμός μας με το y βγάζει ακριβής διαίρεση και αν ο αριθμός μας με το y συν 2 βγάζει ακριβής διαίρεση με βήμα κατά 6. Είπαμε ότι η πρώτη αριθμή είναι της μορφής 6 επί k ε, συν πλήν 1 οπότε γι' αυτό και ξεκινάμε με 5. Το 5 είναι το 6 επί 1 μείον 1 το 5 και το ε, Y2 στην πρώτη επανάληψη θα είναι το 7 που είναι το 6 επί 1 ε, συν 1. Και όταν τελειώσει αυτός ο βρόγχος και δεν βρει κανέναν αριθμό που να τα διαιρεί ακριβώς, αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός μας είναι πρώτος και επιστρέφει true. Στη συνέχεια περνάμε στη συνάρτηση main, στην οποία αρχικά δηλώνουμε τη μεταβλητή, μεταβλητή νη σε 128, τη μεταβλητή αεμ με το AM μας και το end range το οποίο είναι το νη επί AM. Αποθηκεύουμε στο rank το rank που το παίρνουμε από τη συνάρτηση com, eh, get rank και το size που το παίρνουμε από τη συνάρτηση com get size. Αρχικοποιούμε το chunk size που είναι ίσο τον αριθμό των στοιχείων που θα επεξεργαστούμε διά τις διαργασίες που θα επιλέξουμε να το τρέξουμε και με το reminder ελέγχουμε αν αυτή η διαίρεση είναι ακριβής γιατί αν δεν είναι ακριβής πρέπει να αποθηκεύσουμε το υπόλοιπο ώστε να το προσθέσουμε σε κάποιες διεργασίες και να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια αρχικοποιούμε τον πίνακα accounts με τη συνάρτηση NP -full η οποία ε, θα φτιάξει την ουσία τον, τον πίνακα και με τα ορίσματά της λέει ότι θα φτιάξει έναν πίνακα counts ο οποίος θα έχει μέγεθος size, δηλαδή όσες είναι οι διεργασίες. Η κάθε θέση του πίνακα θα πάρει την τιμή chunk size και ε, ο τύπος τον, ε, του πίνακα θα είναι int. Με αυτήν εδώ τη γραμμή στην ουσία προσθέτουμε ε, στα counts ε, ανάλογα πόσα είναι το reminder, αν το υπόλοιπο είναι 2 ή αν είναι 3. Θα πάει στα πρώτα δύο, ε, στις πρώτες δύο θέσεις του πίνακα counts και θα προσθέσει ένα, αν το υπόλοιπο είναι δύο, αν είναι τρία, στις πρώτες τρεις θέσεις. Γιατί είπαμε ότι το counts είναι τα πόσα στοιχεία θα επεξεργαστεί ε, η κάθε διεργασία. Στη συνέχεια αρχικοποιούμε τα offset ε, με την συνάρτηση np-insert. NP sam 0,0 και σε αγγείλε το μείον 1 θα εξηγήσω τι κάνει αυτή η γραμμή με ένα παραδειγματάκι. Είπαμε αν το count είναι 2, 4 και 8, τότε θα πάρει από το count και θα, με τη συνάρτηση NP NP-CAM-SAM αυτό που θα κάνει είναι ότι θα αποθηκεύσει στο offset 2, το οποίο είναι το 2, το 6 το οποίο είναι 2 συν 4 και 14 το οποίο είναι 2 συν 4 συν 8. Στη συνέχεια με το 0,0 βάζουμε στη θέση 0 την τιμή 0, γιατί είπαμε ότι το πρώτο offset πρέπει να ξεκινάει από 0, το rank 0 δηλαδή θα ξεκινά από τη θέση 0 του πίνακα, και με, το, με τις αγκύλες και το μείον 1, αυτό που θα κάνει είναι θα βγάλει το τελευταίο στοιχείο, γιατί το τελευταίο στοιχείο δεν το χρειαζόμαστε. Αμέσως μετά ε, αρχικοποιούμε τον πίνακα data 1, ε, με την συνάρτηση NPRange, η οποία είναι μια συνάρτηση που μας δίνει ε, η βιβλιοθήκη NumPy. Και αυτό που κάνει στην ουσία αυτή η συνάρτηση είναι να, να αρχικοποιεί ένα πίνακα data 1 με θέσεις end range τύπου int και η NPRange αυτό που θα κάνει είναι ότι θα βάλει στη θέση 0 το 0, στη θέση 1 το 1, στη θέση ε, 2 το 2, στη θέση 3 το 3 και ούτω καθεξής μέχρι το end range. Αυτό θέλουμε να γίνεται, το data 1 το δημιουργούμε όταν το rank θέλουμε να είναι 0. Όταν το rank δεν θα είναι 0, δεν θα, το, δεν θα χρειαζόμαστε το data 1, οπότε data 1 ίσον none. Στη συνέχεια παίρνουμε με τη συνάρτηση time.time .time, το χρόνο και τον αποθηκεύουμε στο start time για να ξεκινήσει και η καταμέτρηση. Και με την εντολή data 2 ίσον npm, counts rank και type int είναι στην ουσία. Φτιάχνουμε ένα πίνακα data 2, ο οποίος ε, θα είναι άδειο. αυτό κάνει η npt, δημιουργεί ένα πίνακα άδειο με θέσεις count rank, γιατί ανάλογα με το τι rank είναι τόσες θέσεις θα χρειαστούμε, και τύπου int. Αμέσως μετά έχουμε την ε, συνάρτηση com.scatterv, η οποία ε, θα πάρει δεδομένα από το πίνακα data 1, θα πάρει τους counts δεδομένα, ε, το offset είναι, είπαμε, από, από, ποια, από ποια θέση του πίνακα θα ξεκινήσει να παίρνει counts ε, στοιχεία. mpi int είναι ε, ο τύπος των στοιχείων που θα πάρει. Θα τα στείλει όλα αυτά στο data2 και από πού θα τα πάρει, από το root 0. Αρχικοποιούμε το partial sum 0 και μετά λέμε ότι για όλα τα στοιχεία for elements in data2, για όλα τα στοιχεία που είναι στον data2, If check prime, αυτό σημαίνει ότι εάν η check prime επιστρέψει true, εάν είναι δηλαδή ο αριθμός μας πρώτος, τότε πρόσθεσέ το στο partial sum. Και μόλις τελειώσει αυτή η for, κάνουμε εκτύπωση το partial sum για το range που θέλουμε. Στη συνέχεια αρχικοποιούμε το total sum με την συνάρτηση com reduce, η οποία θα πάρει όλα τα partial sum από τα ranks, θα τα προσθέσει, γι' αυτό βάζουμε και operator το MPI sum και θα τα στείλει πίσω στο root 0. Με την GOM barrier ε, επιβεβαιωνόμαστε ότι όλα τα ranks έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο του προγράμματος για να συνεχίσουμε. Και μετά κάνουμε print ε, το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των πρώτων αριθμών για, το, για όλο το διάστημα. Κάνουμε και ξανά την καταμέτρηση του χρόνου στην μεταβλητή end time, κάνουμε την, εφε, την αφαίρεση για να βρούμε το execution time και το κάνουμε print στο χρήστη. Και αυτός ήταν ο κώδικας prime υλοποιημένος σε Python με MPI. Το πρόγραμμα το εκτελούμε με την εντολή MPI EXCC, Παύλανη -E και τον αριθμό των διεργασιών που θέλουμε, Python και το όνομα του αρχείου που δημιουργήσαμε. Έχω τρέξει και τον προηγούμενο κώδικα που φτιάξαμε με MPI για να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα. Όπως βλέπουμε. Το αποτέλεσμα της πράξης ε, είναι ακριβώς ίδιο με αυτό του προηγούμενου προγράμματος. Αν παρατηρήσουμε, ακόμα και τα partial sum είναι ίδια, δηλαδή από το range 0 μέχρι 43.104 και στο πρόγραμμα που κάναμε σε Python, από 0 μέχρι 43.104. Το partial sum για το rank 0 είναι 91.692.755, το ίδιο είναι... Και στο... και στο πρόγραμμα που κάναμε σε Python. Όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα, παρατηρούμε ότι οι κώδικες σε C έχουν πολύ πιο γρήγορους χρόνους από ό,τι αυτοί της Python. Στις υλοποιήσει με MPI, παρατηρούμε ότι στη C, επειδή το πρόβλημα λύνεται πάρα πολύ γρήγορα, ο λόγος που αυξάνεται όταν βάζουμε 8 διεργασίες, είναι ε, γιατί ανεβαίνει το χρόνος του communication. Ενώ επειδή η Python ε, χρειάζεται πιο πολύ χρόνο για να κάνει τις πράξεις, όταν διαιρούμε το πρόβλημα σε 8 διεργασίες, κάνει λιγότερο χρόνο από ό,τι όταν το διαιρούμε σε 4. Διότι όταν βάζουμε 8 διεργασίες, είναι σαν να διαιρούμε το πρόβλημα σε 8 κομμάτια τα οποία τρέχουν παράλληλα, ενώ όταν βάζουμε 4 διεργασίες, είναι σαν να διαιρούμε το πρόβλημα σε 4 κομμάτια που τρέχουν παράλληλα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την επίλυση των προγραμμάτων του εργαστηρίου 5 και του κώδικα Primes.